είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, 909 σελίδα, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, 7, ζήτα κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Καταλουκάν Ευαγγέλιον, ζήτα 18, με τη χάρη του Χριστού μας. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννην οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων και προσκαλέσας ο Ιωάννης, δύο τεινάς των μαθητών αυτού έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον, «Σεις ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπων, «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς σε λέγον, «Σεις ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσεν πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα είδετε και ακούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι όστις δε σκανδαλιστεί εν εμή». Αφού δε ανεχώρησαν οι επεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, «Τι εξήλθητε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδεδημένον μαλακά η μάτια? Ιδού οι λαμπρός ενδεδημένοι και τρυφώντες ευρίσκονται της βασιλικής παλατής. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην? Ναι σας λέγω, και περισσότερον προφήτου. Ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον δούγου αποστέλω τον άγγελόν μου προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Διότι σας λέγω μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πάσο ο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν τον Θεό βαπτιστέντες το βάπτισμα του Ιωάννου. Οι δε φαρισαίοι και νομικοί υθέτησαν σε αυτούς την βουλήν του Θεού μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Κι είπεν ο Κύριος, με τι λοιπόν να ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης? Με τι είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδεία καθήμενα εν τη αγορά και φωνάζοντα προσάλληλα και λέγοντα, αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνουδήσαμεν και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν Ιωάννης ο βαπτιστής μήτε τρώγων άρτων, μήτε πίνων ίνων και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγεται ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών και δικαιώθη η σοφία υπό πάντων των τέκνων αυτής». Και η σοφία του Θεού δικαιώνεται μόνο από τα τέκνα της. Και η σοφία του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, καθώς η σύνεση του Θεού φαίνεται ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το ερώτημα είναι, είσαι Υιός Σοφίας μέσα από τον οποίον εσένα θα δικαιώνεται ο Θεός, θα δοξάζεται ο Θεός και εσύ θα πράττεις το θέλημα του Θεού και δεν θα απορρίπτεις όπως οι Φαρισαίοι και οι νομικοί το θέλημα του Θεού. Και αυτό το έργο, το πράττω ή απορρίπτω, εκτελώ ή δεν εκτελώ, είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Ο καθένας από μας, ανεξαρτήτως με το τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, κάθε ένας από μας
έχει τη δυνατότητα να ονομαστεί τέκνον σοφίας Θεού ή να ονομαστεί τέκνον μορίας ανθρώπων. Από τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά εξαρτάται το τι θα κάνουμε. Ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει και πώς έχει ενεργήσει και πώς έχει εργαστεί ο Θεός στη ζωή μας, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που είναι ένας ιδιαίτερα εξαιρετικός άνθρωπος στα μάτια του Θεού, για τον οποίον ο Θεός ομολόγησε ότι θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου, θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας της μητρός αυτού, πολλούς των ιών Ισραήλ θα επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών, γιατί αυτός θα έλθει προ προσώπου του Χριστού, του Μεσσία, εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου του προφήτου. Και η αποστολή του είναι να επιστρέψει πολλές καρδιές και να προετοιμάσει λαών προδιατεθειμένων εις τον Κύριον. Φοβερή αποστολή, την οποία εξετέλεσε δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, όχι αυτός ο Θεός. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα δοκιμαστεί η καρδιά του, όχι πλέον τι θα κάνει ο Θεός μαζί του, αλλά τι θα κάνει αυτός ενώπιον του Θεού, και το λέω πιο απλά. Θα δοκιμαστείς όσο μεγαλεία και θαυμάσια αν έχει κάνει, που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου και στη ζωή μας, καθώς μας αναγέννησε, μας βάφτισε εν είδα της άφεση αμαρτιών, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, μας πρόστησε στην Εκκλησία Του. Όσα μεγαλεία και αν έχει κάνει ο Θεός που τα έχει κάνει δια του Ιησού Χριστού στη ζωή σου, θα έλθει η στιγμή που θα δοκιμαστείς. Γιατί ο Ιωάννης είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός τον κάλεσε και τον προετοίμασε για να έλθει, για να ετοιμάσει, του δώσε αποστολή να ετοιμάσει την οδόν να έλθει ο Χριστός στη γη. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα τον παραμερίσει ο Θεός για να περάσει μπροστά ο Χριστός. Το ξαναλέω. Έχει αποστολή ο Ιωάννης, έχεις αποστολή κι εσύ, να προετοιμάσεις να έλθει ο Χριστός εκεί που έχει προσδιορίσει ο Θεός για έργο σου. Έχω αποστολή να προετοιμάσω την οδό να έλθει ο Χριστός στην οικογένειά μου. Αλλά θα έρθει και η ώρα που θα με παραμερίσει ο Θεός για να περάσει μπροστά ο Χριστός στην αποστολή μου, που στην πραγματικότητα είναι το έργο Του. Η αποστολή σου είναι το έργο του Θεού. Η αποστολή σου είναι να προετοιμάσεις την οδό να έρθει ο Χριστός. Αλλά όταν έρθει ο Χριστός, η αποστολή σου είναι να κάνεις πίσω για να περάσει μπροστά ο Χριστός. Σιμπακάιτ, φουμπάι, ντάουα, σιλ, γκρόι, ζάμπετ, Κύριος ο Θεός λαλεί. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν, διαναγνωρίσετε την κρατεάν χείραν του Θεού. Αμήν. Κύριε μου, Κύριε μου, εάν θέλεις και θέλουμε να γνωρίζουμε Θεό παντοδύναμο, πρέπει εμείς να μικραίνουμε και όχι να περιμένουμε αυτά που έχουμε φανταστεί ότι θα γίνουνε και να σκανδαλιζόμαστε. Ιωάννης ο προφήτης
για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι είναι μεγαλύτερος των προφητών. Είναι αυτός τον οποίον πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο Εκχυλίας Μητρός. Είναι αυτός τον οποίον έδωσε αποστολή να δημιουργήσει λαών προδιατεθειμένων να αποδεχθεί τον Ιησούν, τον Αζωραίο, τον άνθρωπο, τον αδύναμο, που δεν ήταν άλλος από τον παντοδύναμο Θεό. Αλλά το ομολόγησε, αλλά δεν το έπραξε. Πρέπει εγώ να μικραίνω για να μεγαλώνει αυτός. Και ο Θεός αναγκάζεται να τον παραμερίσει για να περάσει μπροστά ο Χριστός. Είσαι έτοιμος να παραμερίσεις για να περάσει μπροστά ο Χριστός, μην ελπίζοντας, υπολογίζοντας την αποστολή σου, το έργο σου, δεν δικό σου, είναι του Χριστού. Είσαι έτοιμος να ταπεινωθείς για οποιοδήποτε είναι το σχέδιο του Θεού που δεν το λογαριάζεις και να τα αποδεχτείς ταπεινώνων τον εαυτό σου, τότε θα γνωρίσεις την κρατέα χείρα του Θεού. Τότε θα γνωρίσεις ένα Θεό παντοδύναμο. Τότε θα γίνεις ο μεγαλύτερος των προφητών, Ιωάννη. Γιατί αν σκανδαλιστείς, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι πως τα λες, γιατί δεν είναι έτσι πως τα πιστεύεις, θα χάσεις, συγχωρέστε με, και τα αυγά και τα πασχάλια. Όλα θα τα χάσεις. Το έργο του Θεός θα το κάνει. Εσύ που θα είσαι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Ιωάννης λοιπόν είχε μεγάλη παρησία, μεγάλη δύναμη, δεν ήταν δική του, ήταν του Πνεύματος του Αγίου. Και έλεγε μέχρι και το βασιλιά, Ηρώδη, δες είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, την Ηρωδιάδα. Και ο Θεός μάζεψε όλους τους Ιουδαίους στην Ιερουσαλήμ, τα περίχωρα, να ακούνε τα λόγια ενός ασήμαντου κατά ανθρώπης άνθρωπο, σημαντικότατο όμως ενώπιον του Θεού. Ο οποίος τι έλεγε, τους έλεγε. Έλεγε τους γραμματείς, έχει ή εχιδνών. Έχιδνες, οχές. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Να βαφτιστείτε, μετανοήστε και κάντε και έργα μετανοίας. Και δύναμη λόγου Θεού, δύναμη Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν ήταν δική του, ήταν του Κυρίου των δυνάμεων. Και αυτή η δύναμη τον παρέσυρε σε φοβερές σκέψεις. Καθώς το αποκάλυψε ο Θεός ότι αυτός, τον βλέπεις αυτός ο τριαντάρης, ο νεαρός, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Και βλέποντας όλο το λαό να τρέχει μαζί του, χάρηκε, αλλά ομολόγησε. Εγώ πρέπει να μικραίνω, αυτός να μεγαλώνει. Αλλά οι σκέψεις του προχώρησαν. Αυτός θα ελευθερώσει τον Ισραήλ. Αυτός θα είναι ο βασιλιάς. Και εγώ θα είμαι δίπλα του. Και εγώ θα είμαι μαζί του. Και όσο θα δοξάζεται αυτός, θα δοξάζουμε και εγώ. Τραγικό λάθος. Όσο δοξάζεται ο Χριστός, εσύ πρέπει να ταπεινώνεσαι. Όχι όσο δοξάζεσαι εσύ να φουντώνεις εσύ. Όσο δοξάζεται ο Θεός να φουντώνεις εσύ. Όσο δοξάζεται ο Θεός να μικραίνεις εσύ. Γιατί θα σε παραμερίσει ο Θεός. Δεν σε έχει ανάγκη, κανένα μας δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Για κανένα έργο, για κανένα λόγο. Ιδιαίτερα δε τον Ιωάννη, τον βαφτιστή, ο Θεός τον είχε προσδιορίσει για τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και τελειώνει η αποστολή του. Τελειώνει το έργο του.
συλλαμβάνεται. Και βρέθηκε στην τρομακτική θέση. Και τι κάνει ο Χριστός για μένα? Τίποτα δεν κάνει. Μ' αφήνει να σαπίζω στη φυλακή. Τίποτα δεν κάνει ο Χριστός για μένα. Και σκανδαλίστηκε για τον Χριστό. Και ενώ ο Θεός του αποκάλυψε, του φανέρωσε και τον βεβαίωσε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, στον οποίο θα δεις το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς να κατεβαίνει και να μένει. Αυτός είναι. Οι σκέψεις του τον έφεραν στη μεγάλη αμφιβολία. Σεις ο ερχόμενος Μεσσίας ή άλλον προσδοκόμεν? Ποιος? Ο Ιωάννης, ο πληστής Πνεύματος Αγίου εκ Κοιλίας Μητρός, ο έχων πραγματικά Πνεύμα Άγιο, ήλθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου του Προφήτου, ο οποίος ξεσήκωσε όλο τον Ισραήλ, που έτρεχαν όλοι να βαφτιστούν σε Αυτόν. Όλοι μετανοούσαν, πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Όλα τα Ιεροσόλυμα, όλο τον Ισραήλ βάφτισε ο Ιωάννης. Ξέρετε, θα πει όλο τον Ισραήλ. Δεν έμεινε κανένας που δεν πήγε να βαφτιστεί στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και τώρα στη φυλακή. Πω πω, τίποτα δεν κάνει ο Χριστός για μένα. Μη το πεις, αδερφέ μου. Ποτέ μην το αφήσεις να ανέβει στην καρδιά σου αυτό. Είναι σκανδαλισμός χειρής της μορφής. Τίποτα δεν κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν κάνει τίποτα. Ο Χριστός πέθανε για σένα. Ο Χριστός καλές βουλές βουλεύεται για σένα. Ο Χριστός έχει τέλεια σχέδια για σένα. Και μη προχωράς και παρακάτω. Και τίποτα δεν κάνουν και οι μαθητές του. Τίποτα δεν κάνει και η Εκκλησία για μένα. Χειρότερη μορφή σκανδαλισμού που οδηγεί σε απώλεια αν δεν προλάβουμε να μετανοήσουμε. Μεγαλεία κάνει ο Θεός για σένα. Και μεγαλεία θα κάνει ο Θεός για σένα. Αλλά το σχέδιο του Θεού, επειδή δεν μπορείς να το καταλάβεις, το βλέπεις μικρό. Αλλά δεν περπατάμε δια της όψεως, ούτε δια της αντιλήψεως, ούτε δια της γνώσεως. Περπατάμε δια της πίστεως. Πιστεύεις ότι ο Χριστός αγαπάει? Πιστεύεις ότι ο Θεός τόσο πολύ σε αγάπησε που δεν εφίστη τον Υιόν του το μονογενή και τον έστειλε να γίνει κατάρα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος? Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι πάνσοφος? Τότε τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Τότε τι είναι αυτά που λες? Γιατί μικραίνεις το Θεό? Γιατί προσβάλλεις το Θεό? Γιατί σκανδαλίζεσαι? Γιατί χάνεις την καλή συνέχεια που ο Θεός έχει ετοιμάσει? Γιατί? Γιατί λυπάσαι? Γιατί θυμώνεις? Γιατί τα βάζεις με θεούς και ανθρώπους? Γιατί? Πες ότι ένας άνθρωπος είναι, ο Θεός σου λέει να τον υποφέρεις με αγάπη. Δεν σου λέει να τον κακολογείς, να μην τον χωνεύεις, να τον κατακρίνεις. Γιατί? Γιατί? Κατακρίνεις τον άνθρωπο που είναι ομοιοπαθής με σένα και εσύ κάνεις τα ίδια και χειρότερα από αυτόν, ναι. Και θα κάνεις και χειρότερα από αυτόν, ναι, για να σε φέρει ο Θεός σε επίγνωση της αληθείας. Φωνάζει τους λίγους που έχουν απομείνει, γιατί όλοι έχουν φύγει από τον Ιωάννη. Γιατί? Γιατί τον παραμερίζει ο Θεός. Γιατί τον παραμερίζει ο Θεός? Για να φανεί ο Χριστός. Δεν χαίρεσαι να σε παραμερίζει ο Θεός για να φαίνεται ο Χριστός μπροστά σου? Και στενοχωριέσαι γιατί σε παραμερίζει?
Μόνος σου πήγαινε πίσω. Μόνος σου ταπεινώσου. Για να δεις τη δόξα του Θεού. Για να δεις τη χάρη του Χριστού. Για να βλέπεις τη δύναμη του παντοδυνάμου Θεού. Σύσο ερχόμενος ή να περιμένουμε κανέναν άλλον. Δεν βλέπω να κάνεις τίποτα για μένα. Και ο Ιησούς έχει αγάπη για τον Ιωάννη. Ό,τι και να λέμε, μας αγαπάει, αδερφοί. Αλλά πρέπει γρήγορα να μετανοήσουμε. Γρήγορα να μετανοούμε. Δεν είναι καλό να επιμένουμε όπως ο Αδωνίας στην έπαρσή μας, στη φαντασία μας και να λέμε «Άδικο έχει αυτός! Πολλά λάθη έκανε εκείνος!» Αδερφέ, εσύ έχεις κάνει πιο πολλά. Εγώ έχω κάνει πιο πολλά. Μίκρινε για να δεις να μεγαλώνει ο Χριστός. Ομολόγησε και πες «Εις πολλά πτεόμεν και εγώ και αυτός, άπαντες». Εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να δούμε αν εσύ φταίς πιο πολύ από μένα και εγώ πιο πολύ από σένα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει να δούμε τη δόξα του Χριστού και εσύ και εγώ στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία. Αλλιώς θα καταντήσουμε χειρότεροι από τον Αδωνία. Δεν έχει δίκιο ο Δαβίδ και ο Θεός που βάζουν το Σολομώντα βασιλιά. Εγώ είμαι ο πρωτότοκος. Εγώ είμαι ο πιο ωραίος. Εγώ είμαι ο πιο σπουδαίος. Εγώ κάνω για βασιλιάς. Βράσε τι κάνεις εσύ. Άσε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Άσε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί μου. Είδατε πόσο εύκολα μπορούμε να τα χάσουμε όλα, όσο και ευλογημένοι να είμαστε. Πιο ευλογημένοι από τον Ιωάννη δεν πιστεύω να νομίζετε ότι είμαστε, κανείς από εμάς. Ο μεγαλύτερος των προφητών. Και εκεί στον ουρανό θα είναι ο μικρότερος της βασιλείας των ουρανών, μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Αλλά ο Χριστός τον αγαπάει. Η Ιωάννη του λέει. Λέει σου μαθητάς, πηγαίνετε πέστε του τη δύναμή μου, τα μεγαλεία μου, το έλεος μου. Πες το ότι οι τεφλοί που δεν βλέπουνε, βλέπουνε. Γιατί τους πλαχνίζουμε. Κουτσί που δεν περπατάνε, περπατάνε. Λεπροί καθαρίζονται. Φτωχοί ευαγγελίζονται. Κουφοί ακούνε. Πρόσεξε και παρατήρησε το έργο του Θεού. Πόσο μεγάλο είναι. Και μη λες ότι για σένα δεν έχει κάνει τίποτα. Μεγαλεία έχει κάνει και μεγαλεία θα κάνει. Και ολοκληρώνει με έναν σοβαρότατο έλεγχο. Μακάριος Ιωάννη είναι αυτός που δεν σκανδαλίζεται σε μένα. Μακάριος. Αυτός είναι ο ευλογημένος, αυτός είναι ο χαρούμενος, αυτός είναι ο ευτυχισμένος. Και πότε δεν σκανδαλιζόμαστε? Όταν λέμε στο θέλημα του Θεού «Αμήν Κύριε, γέννητο είσαι με κατά το θέλημά σου». Πες το, αδερφέ μου. Πες το και περίμενε. Πες το και περίμενε να δεις την κρατέα χείρα του Θεού. Τη δόξα του Θεού. Αποδέξου ότι το σχέδιο του Θεού είναι πολύ καλύτερο από αυτό που φαντάζεσαι. Πολύ σημαντικότερο, πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο σπουδαίο. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατάλαβε και μετανόησε. Και απεκεφαλίστη. Δόξα στο Θεό. Γιατί? Γιατί έτσι είχε αποφασίσει ο Θεός να δοξαστεί στη ζωή του Ιωάννου με τον αποκεφαλισμό του. Τέλειωσε το έργο του, τέλειωσε η αποστολή του, τέλειωσαν όλα. Τώρα πλουσίως θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών ο Ιωάννης. Ένδοξα. Και ο Κύριος τον συστήνει, αλλά τον συστήνει για μας. Τι εξήλθετε να είδετε στον Ιωάννη? Μήπως έναν ανθρωπάκο που παρασύρεται με πάντα άνεμο διδασκαλίας, κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον, αυτό ξύλατε να δείτε.
πώς βλέπεις τον αδελφό σου, πώς βλέπεις τον δούλο του Θεού, σαν ένα ανθρωπάκο που κάνει λάθη και κάνει ό,τι νομίζει, τον κατακρίνεις. Δεν ξέρεις ότι πίσω από αυτόν τον ελάχιστο αδελφό σου είναι ο Χριστός. Πώς τον καταλαβαίνεις. Ή περιμένεις να δεις έναν σπουδαίο με μαλακά ή μάτια, λαμπρός ενδεδειμένο. Αυτή στα βασιλικά παλάτια των ανθρώπων είναι. Ο Ιωάννης είναι ένας προφήτης, άνθρωπος του Θεού. Ο αδελφός σου είναι παιδί του Θεού που το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Πώς τον βλέπεις, πώς καταλαβαίνεις γι' αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός έχει στα χέρια του και τον χρησιμοποιεί. Δεν είναι ανθρωπάκος, ούτε είναι πολυτελής. Άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα, αλλά εκλεγμένος από το Θεό. Σε αυτό το κάθισμα δεν σε έβαλα εγώ, ούτε κανένας άλλος. Ο Χριστός έβαλε. Όλοι είμαστε εκλεκτοί του Θεού, που μας κάλεσε και μας πρόσθεσε ο Χριστός και μας έδωσε μία θέση σε ένα κάθισμα που είναι θρόνος βασιλικός. Πώς τον βλέπεις, πώς τον παρακολουθείς, πώς τον παρατηρείς. Είναι υπερέχον σου. Και αυτό να το καταλάβουμε, αδερφοί. Είναι υπερέχον σου. Είναι πάνω από σένα. Γι' αυτό γίνεσαι κάτω από αυτόν, για να σε ευλογήσει ο Θεός. Είναι πάνω από σένα. Γίνεσαι κάτω από αυτόν, για να σε ευλογήσει ο Θεός. Για να δεις το χέρι του παντοδύναμο του Θεού. Μην κάνει ποιος είναι πιο ψηλός. Μην τον λες μικρό και ασήμαντα, τι έκανε τώρα, δεν καταλαβαίνει. Είναι υπερέχον σου. Είναι πάνω από σένα. Όποιος και αν είναι αυτός τον οποίον σκέφτεσαι. Και αν θέλεις την ευλογία του Θεού, γίνε κάτω από αυτόν. Και μείνε κάτω από αυτόν. Παραμέρισε, για να προπορευθεί ο Χριστός και θα δεις τη δόξα Του. Κάποτε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πήγαν στον Χριστό και του είπαν, βάλε μας έναν δεξιά και ένα αριστερά, εσύ που τα ξέρεις όλα. Και ποιος είναι μεγαλύτερος? Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι είναι μεγαλύτερος ο Πέτρος από μένα, λέει ο Ιάκωβος, ή ο οποιοδήποτε από μένα, λέει ο Ιωάννης. Εμείς είμαστε οι πιο μεγάλοι. Βοαναργές μας είπες. Και ο Κύριος τους μάλωσε. Γίνε κάτω από όλους τους άλλους για να σε ευλογήσει ο Θεός. Και το μεγάλο μυστικό του Θεού. Όποιος θέλει να γίνει μέγας στην παρουσία του Θεού, είναι ανάγκη να γίνει υπηρέτης των αδελφών του. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος πάντων. Όχι κριτής πάντων, όχι κατακριτής πάντων, δούλος πάντων. Και τονίζω μια φορά ακόμη. Αυτός που κάθεται δίπλα σου, απέναντί σου, πίσω ή μπροστά, για τον οποίον έχει σκανδαλιστεί, είναι υπερέχον σου. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να το αποδεχτούμε. Αμήν. Με όλη μας την καρδιά. Αμήν. Εάν το αποδεχτούμε, τότε εύκολα μπορούμε να γίνουμε κάτω από αυτόν. Και τότε το βέβαιο είναι ότι θα μας ευλογήσει ο Θεός. Αμήν.